Λίγο βορειότερα βρίσκονται οι σποράδες. Τα νησιά αυτά βρίσκονται διάσπαρτα στη θάλασσα, γι' αυτό και ονομάστηκαν σποράδες. Η απαράμιλη ομορφιάς φύση μαγεύει κάθε επισκέπτη. Η ιδιαίτερη πατρίδα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Σκιάθος, αποτελεί τον τόπο όπου εκτυλίσσονται πολλά από τα διηγήματά του. 100 μέτρα από την ανατολική παραλία της πόλης βρίσκεται το σπίτι όπου έζησε ο μεγάλος συγγραφέας. Δαντελωτές παραλίες, πράσινο, έντονη νυχτερινή ζωή και τουριστικές υποδομές είναι μερικά μόνο από αυτά που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης της Σκιάθου. Η Σκύρος είναι ένα από τα λίγα νησιά που διατηρεί την παραδοσιακή του ταυτότητα χωρίς να έχει επηρεαστεί από τον τουρισμό. Ευχάριστες εκπλήξεις και γαστριμαρχικές απολαύσεις επιφυλάσσει και η κουζίνα του νησιού. Στη Σκόπελο, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των σποράδων, το πράσινο των Πεύκων συναντά το γαλάζιο του Αιγαίου. Οι φυσιολάτρες θα λατρέψουν τις υπέροχες φυσικές διαδρομές του νησιού. Το εξωπραγματικό τοπίο αποθεώνει τον τελειότερο καλλιτέχνη, τη φύση. Ξακουστή είναι και η Αλόνισσος, που αποτελεί τον παράδεισο της μεσογειακής φώκιας μονάχους.